Δεν άργησαν να οξυνθούν τα πνεύματα λόγω της φερόμενης απόφασης της Αυστραλίας να συλλάβει τον Νοβακ Τζόκοβιτς, καθώς χιλιάδες Έλληνες και Σέρβοι οπαδοί είχαν συγκεντρωθεί έξω από το γραφείο που βρισκόταν ο τενίστας και ζητούσαν την απελευθέρωσή του. Οι οπαδοί συγκεντρώθηκαν μπροστά στις εγκαταστάσεις που βρισκόταν ο Τζόκοβιτς και τραγουδούσαν ρυθμικά το «Ελεύθερος Νόλε». Μάλιστα, υπήρξε καυγάς με την αστυνομία, καθώς δυνάμεις ασφαλείας έριξαν τα κρυγόνα στους οπαδούς που όρμησαν προς το αυτοκίνητο του Νόβακ. Αφού το αυτοκίνητο έφυγε από το σημείο, οι άνθρωποι τσακώθηκαν με την αστυνομία. Η αστυνομία έριξε και σπρέι πιπεριού προς το πλήθος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καταγγελίες για χρήση του ακόμα και σε μικρά παιδιά, ενώ και ένας αστυνομικός εμφανίζεται να αντιμετώπισε πρόβλημα.